Με αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου και ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα, εμφανίστηκε στη Μεσαρά ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Εμείς θα κάνουμε την πλευρά μας ό,τι μπορούμε για να ξαναγίνει η Κρήτη το πράσινο νησί πολιτικά, που ήταν έτσι για πάρα πολλές δεκαετίες το προπύριο των αγώνων και του Ανδρέα Παπανδρέου και της παράταξής μας. Βολές κατά της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κύριος Ανδρουλάκης για τον πολυπαθώδικο άξονα Ηρακλείου Μεσαράς, ο οποίος μετά την πολυπόθητη ολοκλήρωσή του υπέστη καθίζηση, οδηγώντας και πάλι οδηγούς και κατοίκους στην ταλαιπωρία. Δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε να κόψει κορδέλες το 19 και η Νέα Δημοκρατία δεν αποκαθιστά γρήγορα το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον οδικό άξονα Μεσαράς Ηρακλείου. Και πρέπει να είναι προτεραιότητα, διότι ταλαιπωρούνται χιλιάδες πολίτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυμπακίου για να ακούσει από το στόμα τον ίδιο των αγροτών τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και δήλωσε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους. Γιατί οι καταστάσεις δυστυχώς που δημιουργούνται στη χρονιά, την κακεργητική χρονιά που έρχεται, είναι πολύ δύσκολες. Το κόστος παραγωγής δυστυχώς έχει ξεφύγει και ζητάμε τη βοήθεια όλων. Κάναμε μια μεγάλη συζήτηση για τους εργάτες γης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο ζήτημα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις και την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 4 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πρωτογενή παραγωγή. Να μπει πλαφόν στη λιανική τιμή, να καλυφθεί μεγάλο κομμάτι του κόστους για αγροτικά εφόδια, λιπάσματα και ζωοτροφές, να διαμορφωθούν ενεργειακές κοινότητες αγροτών και συνεταιρισμών και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο να γίνεται με βάση την παραγωγή και την κατανάλωση. Ακολούθησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Φεστού, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και αγροτικούς φορείς. Οι περιφερειακοί δήμοι δεν έχουν καμιά σχέση με το Δήμο του Κέντρου. Πρέπει να αρχίσουμε να τους βλέπουμε με άλλο μάτι, γιατί οι ακτίνες τις οποίες έρχονται να εξυπηρετήσουν είτε σε οδοπία είτε σε άρδευση είναι τεράστιες. Συζητήσαμε τις προκλήσεις που αφορούν και την αυτοδιοίκηση, ότι με τον τελευταίο νόμο τον αυτοδιοικητικό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Τέλος, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε μέσα από ένα πλαίσιο πολλών μικρών φραγμάτων να λυθεί το θέμα της διαχείρισης των υδάτων.